σήμερα φίλοι μου, να γνωριστούμε για όσους δεν μας ξέρουν. Το όνομά μου είναι Κοσμάς, η μηχανή είναι ο KLEarxos, ένα καβασάκι KLE 500 του 1996 μοντέλο, και βρισκόμαστε στις πρόποδες της Πεντέλης. Τελικό μας προορισμός είναι το σπήλαιο της Πεντέλης ή αλλιώς το σπήλαιο του λίσταρχου Davelis. Πολύ αέρα σήμερα στην Πεντέλη. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται στο μικρόφωνο η φωνή μου. Πρώτο μας vlog στο κανάλι. Όχι και με τις πιο ιδανικές συνθήκες. Αλλά θα δούμε πώς θα βγει. Όσοι δεν έχουν κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι ενεργοποιώντας και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Για να φτάσουμε μέχρι το σπήλαιο, ακολουθούμε αυτόν τον χωματόδρομο που είναι ιδανικός για μηχανές Travel Enduro. Αυτό είναι το σπήλαιο Πεντέλης, γνωστό και ο σπήλαιο λίσταρχου Χρήστου Davelli από το 19ο αιώνα. Βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του όρους Πεντέλη, στην Αττική και σε υψόμετρο 700 μέτρων. Στην είσοδο της σπηλιάς βρίσκονται δύο μικρά εκκλησάκια κατασκευασμένα τον 10ο και 11ο αιώνα. Το νότιο εκκλησάκι, αφιερωμένο στον Άγιο Σπυρίδωνα, είναι αναξευμένο κυριολεκτικά μέσα στο βράχο. Ενώ στην αριστερή και εξωτερική πλευρά, το βόρειο παρεκκλήσιο τιμάται στο όνομα του Αγίου Νικολάου. Μετά την τεράστια είσοδο, ακολουθεί ένας τελώριος θάλαμος
μήκους 112 μέτρων και μέγεθος του πλάτους 40 μέτρων. Το εσωτερικό της σπηλιάς ανακαλύφθηκε από τους αρχαίους Έλληνες όταν ελάχισαν το βουνό για την παραγωγή του πεντελικού μαρμάρου, το οποίο έχει συνδεθεί με την οικοδόμηση του Παρθενώνα καθώς και άλλων σημαντικών μνημείων της κλασικής αρχαιότητας του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Η λειτουργία του λατομείου στο σχήλιο φαίνεται ότι σταμάτησε περίπου τον 2ο αιώνα μετά Χριστού. Ένας μοναδικός χώρος λοιπόν που σίγουρα αξίζει να επισκεφτείτε. Όσοι έχουν μείνει μέχρι αυτή την ώρα και ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like. Όσοι δεν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα dislike. Όσοι δεν σας αρέσουν τα καβασάκι, πατήστε dislike. Όσοι δεν σας αρέσουν το φαγητό που φάγανε σήμερα, πατήστε dislike. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καλή καρδιά και πάμε παρακάτω. Όπως είπα και πριν, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου ενεργοποιώντας και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Αυτά από μένα. Οδηγείτε με σύνεση και πάντα με εξοπλισμό και καλές βόλτες.